με τον κόσμο και να προσπαθήσεις να τους περιγράψεις τον κόσμο που μας βλέπει και τον κόσμο που είναι εδώ στο στούντιο τη γνωριμία σου με τον άντρα σου όπως μου την έχεις περιγράψει εμένα στο καμαρίνι μας, διότι η Μπέτη όταν γνώρισε τον Δημήτρη Μάζη, που εντάξει κούκλος πολίστας, αλλά στην αρχή λίγο ξύνησε, δεν ήταν... Ναι, δεν ήταν ότι τον είδε και έπεσε ξερή και είπε ναι, αυτό είναι καθόλου. Ξινή. Οπότε λοιπόν γνωριστήκατε μέσω. Ήταν μέσω προξενιού. Προξενιού κανονικό. Η προξενήτρα μας ο Αντώνης Βλοντάκης, να είναι καλά εκεί που είναι ο Αντώνης Βλοντάκης, η προξενήτρα. Ναι, θαυμάσια. Με είχε δει σε ένα περιοδικό ο Δημήτρης λοιπόν. Και είπε μου αρέσει αυτή. Το κορίτσι. Την ξέρω να στη γνωρίσω. Εκείνο το διάστημα εγώ είχα ένα δεσμό τέλος πάντων. Δεν ευδοκίμησε αυτό. Πέρασε ένας χρόνος για να δείτε η καλή προξενήτρα όμως τι είναι. Πώς δεν ξεχνάει το προξενιό. Το ξαναθυμήθηκε ο Βλοντάκης. Το μελάτη. Το ξαναθυμήθηκε ο Βλοντάκης. Το πάντα για το μελάτη. Ναι. Λοιπόν, και μόλις λοιπόν ήμουν ελεύθερη και με πλησίασε ο Αντώνης, μου λέει θέλω να σου γνωρίσω ένα φίλο μου. Εν τω μεταξύ, μου αρέσουν πάρα πολύ τα προξενιά, αλλά να τα κάνω. Όχι να στα κάνω. Όταν ήρθε η ώρα να μου κάνουν. Λέω, πω, και τι θα είναι αυτό τώρα. Και άμα δεν μου αρέσει και τι θα πω. Και... με έπιασε ένα άγχος, δεν μπορείς να φανταστείς. Μετά λέω, εντάξει, τροπή πια. Μεγάλη κοπέλα είσαι. Θα βρεθείς με έναν άνθρωπο, θα πιεις έναν καφέ. Θα ήταν και ο Αντώνης. Και άμα δεν σ' αρέσει. Ναι, και άμα δεν σ' αρέσει, μπορεί να μείνετε φίλοι, μπορεί να μην τον ξαναδείς και ποτέ. Όταν πήγα λοιπόν, καταρχάς τον είδα στο δρόμο. Τυχαία, χωρίς να ξέρω, εγώ δεν τον ήξερα ποιος είναι. Και κατάλαβα ότι είναι αυτός από τις πλάτες. Λέω, θα έχει πλάκα να είναι αυτός και δεν μου άρεσε. Α, ναι. Επειδή είχε πλάτες. Όχι, μου φάνηκε ότι είχε κοντά πόδια. Παιδιά, έτσι φάνηκε ότι είχε κοντά πόδια. Ναι. Λοιπόν, και όταν πήγα στο ραντεβού, καθόταν και δεν μπορούσα να τα μετρήσω καλά. Καταλαβαίνεις, να κάνω το measurement. Τέλος πάντων, είχε πλάκα η γνωριμία μας. Ήταν πολύ γλυκός, πολύ θετικός, γιατί έχει, γενικά είναι πολύ γλυκός και χαμογελαστός παντό ο Δημήτρης. Μου έκανε ωραία εντύπωση, αλλά όντως δεν έπεσα ξερή. Ναι. Με τα ραντεβού λοιπόν τα επόμενα. Άρχισε να μπαίνει. Tickle the box, tickle the box. Τσεκάραμε και φωτοκουτάκι, τσεκάραμε. Α, ήταν πάρα πολύ gentleman. Ήταν. Το όχι, δεν το ήξερε αυτό το παιδί. Θέλεις να έρθεις να πάμε. Ναι. Καταπληκτικός. Και βέβαια δεν ήταν από αυτούς τους άντρες που δείχνανε, παιδί μου, πώς να σου πω, πεινασμένοι. Ήταν πολύ κύριος. Και αυτό εμένα μου κέντρισε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον. Πήγαμε και τον βρήκαμε. Ποιον? Τον άντρα σου. Αποκλείεται. Αποκλείεται, λέει. Πιάσαμε τις πισίνες όλες μία μίλα, με κάθε τον πετύχουμε. Τον βρήκαμε λοιπόν. Και σου μίλησε. Τον βρήκαμε σε ένα πάρκο, για να είμαι ειλικρινή.